Άλλη μία σεισμική δόνηση άνω των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο νέος σεισμός σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα και είχε μέγεθος 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο στα 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γάβδου και εστιακό βάθος στα 28,1 χιλιόμετρα. Στις 14 Οκτωβρίου είχε σημειωθεί και πάλι σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κρήτη, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Να σημειωθεί πως από τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής έχουν καταγραφεί αρκετοί σεισμοί πάνω από 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Δεν πιστεύω ότι θα πάει σε μεγάλα μεγέθη. Και επειδή είναι και μέσα στο πέλαγος πολύ μακριά από το θνησαίο χώρο, δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Το γεγονός πως οι δονήσεις σημειώνονται σε μεγάλη απόσταση από την ξηρά κάνει τους ειδικούς να εμφανίζονται καθυσυχαστικοί. Είναι σεισμικές δονήσεις οι οποίες εκδηλώνονται ανατολικά της νήσου Γάβδου με μια διεύθυνση βόρειο-ανατολική-νότιο-δυτική. Είναι αρκετές οι δονήσεις, μικρού μεγέθους βεβαίως. Είναι σε ένα εγκάρσιο ρήγμα του ελληνικού τόξου, το οποίο έχει δυναμικότητα να κάνει και μεγαλύτερους σεισμούς, αλλά θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έχει επιπτώσεις στο χερσαίο χώρο, γιατί ο χερσαίος χώρος και της Γάβδου αλλά και της Κρήτης είναι σε πολύ μακρινή απόσταση. Συνεπώς, έστω και αν έχουμε δονήσεις της τάξης των 4 των 5 βαθμών, μεταβίες θα γίνουν αντιληπτές στο χερσαίο χώρο της Κρήτης. Το ρήγμα που ενεργοποιείται βρίσκεται στο ελληνικό τόξο και παρακολουθείται στενά από τους σεισμολόγους. Σε εγκάρσια διεύθυνση, δεν είναι δηλαδή σε παράλληλη διεύθυνση με την πλάκα της Αφρικής. Mm-hmm. Είναι σε ένα ρήγμα διάτμησης, όπως λέμε. Δηλαδή που διαχωρίζει δύο μέρη της ευρωπαϊκής πλάκας. Mm-hmm. Καθώς προωθείται προς το νότιο τμήμα. Συνέπως, δεν είναι στα ρήγματα αυτά που λέμε κανονικά ρήγματα, είναι τα επιμήκυδη, τα εγκάρσια ρήγματα, τα οποία βεβαίως, επειδή εκτείνονται μέσα στη θάλασσα, είναι σε ένα βάθος αρκετά μεγάλο και επειδή είναι και μακριά από την χερσαία περιοχή, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα.